Προς το παρόν θα πάω στους καθηγητές σας. Θα ήθελα ένα σχόλιο για την απόψινή βραδιά και την εμφάνιση των παιδιών. Θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Πάνο. Δεν έχω λόγια. Είναι από τις λίγες φορές που είμαι χαμογελοκλαίο. Αυτό το χαμογελοκλαίο. Είχαμε 2-3 στοιχήματα με τα παιδιά για ωραία τραγούδια, τα δυνατά μας. Να ξέρετε κάτι, όταν έχουμε ένα δύσκολο τραγούδι και ωραίο, είναι μεγάλο το στοίχημα για όλους μας, καταρχάς να μπορούμε πάνω σε αυτή τη σκηνή να το υπερασπιστούμε με τις όποιες δυνάμεις μας και τις όποιες γνώσεις μας. Οπότε όταν έχουμε δυνατά τραγούδια και μεγάλα, τα αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικά και προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Στα 3 στοιχήματα που είχα αυτά τα σημερινά, δεν μας βγήκαν όπως θα θέλαμε να βγούνε. Ναι. Όπως είπε και ο αγαπημένος Φίβος, θέλω να κοιτάμε για το 10. Δεν μας φτάνει το 5 και το 6, είναι καλή βαθμή, αλλά φτάνει πια. Τόσες εβδομάδες είμαστε εδώ. Και από παιδιά που έχουν τις δυνατότητες. Οπότε έχω ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί τα παιδιά, τα δυνατά μας, δεν είναι 100% πάνω σκηνή να μας πάρουν μαζί να μας ταξιδέψουν. Μάλιστα. Πένι. Αισθάνομαι πως το βρίσκουν σιγά σιγά τα παιδιά. Κάθε εβδομάδα είναι ένα στοίχημα και για εκείνα πρώτα και μετά για μας. Και αισθάνομαι πως απλά πρέπει λιγάκι να κάνουν στροφή προς τα μέσα και να κοιτάξουν λίγο την καρδιά τους. Σίγουρα οι καλοί μας μαθητές. Γιατί είναι, ξέρεις, το χάνεις λίγο. Μπαίνεις λίγο στη διαδικασία ότι είναι εδώ, είναι show, είναι αυτό το άγνωστο, αλλά ξεχάσανε ποιοι είναι, νομίζω, μπαίνοντας εδώ. Ξεχάσανε αυτό την αστερόσκονη που έχουν μέσα τους, γιατί έχουνε. Θυμάστε τι σας έλεγα στα πρώτα μαθήματα για αυτή την αστερόσκονη που έχετε μέσα σας. Δείτε την, είναι εκεί. Δεν σας έχει εγκαταλείψει, μην την εγκαταλείπετε εσείς. Τι θα γίνει. Δεν χάνετε αυτή η αστερόσκονη. Πού είναι, άντε, έλα. Εμείς θα πάμε τώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σε εσάς, κύριε Πάνο, και σε εσένα, Πένι μου.